Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μαρία Γαβριλίδη από το ievros.gr και σήμερα έχουμε έρθει στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος προκειμένου να συναντήσουμε τους πρωταγωνιστές της εβδομάδας. Φυσικά και αναφέρομαι στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι αυτή την προηγούμενη Κυριακή κατάφεραν να διατηρήσουν το αίτητο σέρι των 9 στα 9. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Καλησπέρα σας. Κοντά μου έχω τον προπονητή της ομάδας, κύριο Γιώργο Ανδραβίζο. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, Μαρία. Και τον παίκτη και υπαρχηγό Γιάννη Καβαρατζή. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, Μαρία. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε την συζήτηση από σένα, coach, λέγοντάς μας πώς καταφέρατε και αυτή τη στιγμή μιλάμε για αυτό το 9-9, για αυτή την πάρα πολύ καλή πορεία της ομάδας. Καταρχήν, να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, υγεία και σε όλους τους αθλητές να μην έχουν τραυματισμούς. Τώρα για το προχθεσινό παιχνίδι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα περίεργο παιχνίδι, γιατί ήταν μετά από 20ήμερη διακοπή και πάντα αυτά τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες. Κερδίσαμε μεν, χάσαμε το σετ το οποίο οφείλεται βασικά σε δικά μας λάθη, που ευτυχώς το διορθώσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Το 9 στα 9 οφείλεται στη διάθεση των παιδιών, στο πάθος των παιδιών όταν μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το μυστικό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γιάννη, οπότε και σε από την πλευρά των αθλητών, των παικτών, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί τώρα μεταξύ των συμπαικτών σου με αυτή τη μεγάλη πορεία που κάνατε μέχρι στιγμής? Είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια αυτή που έχουμε καταβάλει μέχρι τώρα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το 9 στα 9. Δεν πειράζει που έχουμε χάσει και κάποια σετ στα μάτς. Το πιο σημαντικό από όλο είναι ότι είμαστε όλοι μια παρέα. Όλα τα παιδιά είμαστε από πιτσιρικάδες, μαζί παίζουμε. Και καταφέραμε τώρα σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία και ξαναβρεθήκαμε και ξαναπαίζουμε όλοι μαζί. Πάμε δυναμικά και για τα επόμενα μάτς. Και είμαστε σίγουροι για το μέλλον. Επόμενο μάτς λοιπόν είναι αυτό το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, όπου ο Εθνικός θα αντιμετωπίσει τον Ερμογέννη στη Ξάνθη. Πείτε μου λίγο, coach, τις πρώτες σκέψεις που έχετε για αυτό τον αγώνα που έρχεται τώρα. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Δεν κοιτάζουμε τη βαθμολογία, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι πέμπτος, έκτος. Εμείς μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι να κερδίσουμε. Έτσι και μεθαύριο στη Ξάνθη θα μπούμε, θα δούμε τα αδύνατα σημεία της Ξάνθης και εκεί θα χτυπήσουμε για να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη 10η νίκη μας. Πραγματικά το ευχόμαστε να δούμε ένα 10 στα 10 για τον Εθνικό. Γιάννη, πες μου κι εσύ για την ψυχολογία που επικρατεί στους παίκτες. Και αυτό το ρωτάω διότι φαντάζομαι ότι σίγουρα πηγαίνετε με αυτοπεποίθηση στον αγώνα του Σαββάτου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να μη σκεφτώ την αγωνία που ενδεχομένως έχετε λόγω του βάρους του σερί που κουβαλάτε. Είμαστε έτοιμοι για το Σάββατο. Θα είμαστε έτοιμοι για κάθε Σάββατο που έρχεται. Αλλά η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους παίκτες. Παίζουμε πολύ καιρό και μπορούμε να διαχειριστούμε κάθε τύπου άγχους που επικρατεί μέσα σε μάτς. Το 2023 σίγουρα coach ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς για την ομάδα και φυσικά με το δεξί. Ωστόσο δεν μπορώ να μη σκεφτώ και κάποιες πικρές αναμνήσεις που ενδεχομένως αφήνει το 2022 και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ότι σας είχαν μειώσει τον αριθμό των προπονήσεων από 3 σε 2 την εβδομάδα. Μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει με αυτό, το έχετε λύσει αυτό το θέμα? Εντάξει, αυτό ήταν στα K21 και στο K18 οι προπονήσεις. Δεν λύθηκε το θέμα. Συνεχίζουμε να έχουμε 2 προπονήσεις, παρόλο το οποίο η ομάδα διαθέτει 5 παίκτες στην Εθνική Παίδων και Παμπαίδων. Πέρσι βγήκε δεύτερη στην Ελλάδα και δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό το να έχει αυτή η ομάδα 2 προπονήσεις και όχι παραπάνω. Οι υπεύθυνοι γνωρίζουν καλύτερα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι λίγο περίεργο αυτό το να έχει τόσες επιτυχίες αυτό το τμήμα και να μην μπορεί να έχει μία προπόνηση παραπάνω.
Το θέμα αυτό το είχε αναδείξει και το ievros.gr. Παραμένει και το ίδιο πρόβλημα και με το ωράριο των προπονήσεων που ήταν 10.30 με 12 το βράδυ. Ναι. Συνεχίζει και αυτό το ωράριο. Τα παιδιά, τα φροντιστήρια όλη τη μέρα στα σχολεία. Το βράδυ, άμα φύγουν 12 η ώρα από το γήπεδο, φανταστείτε τι ώρα θα κοιμηθούν από την υπερένταση, από την προπόνηση και τι ώρα θα σηκωθούν το πρωί για το σχολείο. Είναι ένα πρόβλημα. Ακούγεται όντως να είναι πρόβλημα. Υπάρχει επίσης κάποια άλλη ανάγκη, κάποιο άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει για το σύλλογο και ενώ έχετε ζητήσει βοήθεια από τους αρμόδιους, βρήκατε την πόρτα κλειστή? Εντάξει, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αυτά είναι και θέματα της διοίκησης. Εμείς δεν επικεντρωνόμαστε σε θέματα της διοίκησης. Εμείς είμαστε καθαρά στο αγωνιστικό χώρο. Εδώ ότι προβλήματα είναι, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Και πείτε μου λίγο τώρα, κλείνοντας, για να σας αποδεσμεύσουμε σιγά σιγά και να συνεχίζετε την προπόνηση, τις ευχές και τους στόχους που έχετε για το 2023. Τι προσδοκείτε από αυτό το νέο έτος να φέρει για την ομάδα του Εθνικού? Την ομάδα του Εθνικού μια κατηγορία παραπάνω. Δεν το κρύβουμε ότι ο στόχος μας είναι η pre-link. Να ανεβούμε κατηγορία. Παρ' όλα αυτά η θεωρία από την πράξη διαφέρει πολύ. Κάθε μέρα στην προπόνηση, κάθε Σάββατο στον αγώνα προσπαθούμε και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο για να δούμε αν έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Ευχόμαστε πραγματικά να πετύχετε τους στόχους, να συνεχίσετε αυτά τα σερί και να κάνετε υπερήφανη την ομάδα της Αλεξανδρούπολης που ανυπομονεί να δει την πορεία σας. Και εσείς μας παρακολουθείτε. Το Σάββατο 14 του μήνα η ομάδα θα πάει στη Ξάνθη για να παίξει με τον Ερμογέννη. Αν μπορείτε να το κάνετε, στηρίξτε τους, πηγαίνετε, το έχουν ανάγκη και το αξίζουν. Μέχρι τότε παραμείνετε στο ievros για την υπόλοιπη δισογραφία της ημέρας. Καλή συνέχεια από εμάς.